Φιλοξενούμε εδώ στο Όμιλο της Κρήτη TV και στην εκπομπή μας τον πατέρα Μανώλη Σταυρουλάκη. Επί 25 χρόνια εφημέριο στον Ιερό Μητροπολιτικό Νέα του Αγίου Μηνά και βέβαια ε, τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όλοι εδώ οι εργαζόμενοι στον όμιλο τη Κρήτη TV. Είναι εκατοντάδε οι συνδέσει που έχει βγάλει ο όμιλο ε, μέσα από την κάλυψη τη θεία λειτουργία, αλλά και κατά διάρκεια τη ε, περίοδου και των Χριστουγέννων, αλλά και τη Πασχαλινή περίοδου. Ζωντανέ συνδέσει. Και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά, καθώ βρίσκεται σήμερα εδώ στο πλατό τη εκπομπή, και να του ευχηθώ χρόνια πολλά, Χριστό Ανέστη. Χριστό Ανέστη, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ για την τιμή και σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου μας με την άδεια του οποίου βρίσκομαι σήμερα εδώ Σωστά. για να μιλήσουμε για το θαύμα του Αγίου Χωρί Χωρίς δεύτερη σκέψη ο Σεβασμιότατος μας είπε με πολύ μεγάλη χαρά ο πατέρας Μανώλης να δώσει το παρόν προκειμένου να αναφερθούμε σήμερα στο θαύμα της 18 η Απριλίου 1826. Ναι. Οπότε πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω δύο αιώνες. Mm. Σωστά. Σωστά. Ε, Για πείτε μας. 18 τότε ήταν η μέρα του Πάσχα. Ναι. Το Πάσχα, όπως ξέρετε, είναι κινητή εορτή. Σωστά. η μέρα λοιπόν, Κυριακή. Τότε ήταν η μέρα του Πάσχα Κυριακή. Η μέρα ναι. Κυριακή. Ναι. Ε, αυτήν την ημέρα βρήκαν οι άνθρωποι που δεν τιμούσαν το χώρο στον οποίο βρισκόταν, εννοώ τους Τούρκους, να πολιορκήσουν το μικρό Άγιο Μινά για να σφαγιάσουν τους χριστιανούς οι οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι για την λειτουργία του Πάσχα. Μάλιστα μια λεπτομέρεια η οποία είναι σημαντική για να μην δώσουν αφορμή στην τουρκική διοίκηση να πάρει είδηση για το τι συμβαίνει, τι θα συνέβαινε μάλλον στο μικρό Άγιο Μινά δημιούργησαν επεισόδια στην καινούργια πόρτα για να στρέψουν την προσοχή της τουρκικής αστυνομίας και να μπορούν να να φτάσουν αυτοί στον Άγιο Μινά και να εκτελέσουν το έργο τους. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ξαφνικά μέσα σε αυτήν την αμηχανία κάποιος καβαλάρης εμφανίζεται και τρέπει τους Τούρκους σε φυγή το γεγονός την ίδια μέρα δεν εξήγησε. Όταν όμως το πρωί επισκέπτεται ο Μητροπολίτης τον Αγά του Ηρακλείου να τον ευχαριστήσει νομίζοντας ότι έστειλε κάποιον αξιωματικό να διώξει τους Τούρκους ο Αγάς δήλωσε άγνοια του γεγονότος. Έτσι λοιπόν και οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι απέδωσαν τη σωτηρία τους στην παρουσία καβαράρι του μεγάλου κάστρου, όπω λέει ο Καζαντζάκη, ο οποίο του έσωσε από την βέβαιη σφαγή. Το γεγονό αυτό ότι έχουμε ταύτιση απόψεων και των χριστιανών και των μουσουλμάνων οδήγησε αργότερα όταν εξαιτία αυτού του συμβάντο, εξαιτία του ότι ο Άγιο Μινά λύτρωσε τους ανθρώπους του ανθρώπου του Ηρακλείου, πήραν την απόφαση ότι θα πρέπει να χτίσουν ένα μεγαλοπρεπή ναό. Αυτή ήταν η αφορμή Αυτή λοιπόν ήταν για, να χρηστεί, για ο να χρηστεί ο, χρηστεί ο... ο μεγάλος ναός του Αγίου Μινά. Και έτσι αφού είπαμε έχουμε σύμπραξη, μάλλον έχουμε ομολογία και των χριστιανών και των μουσουλμάνων ότι ο Άγιος Μινάς σώζει τους χριστιανούς της πόλεως ναι. ε, πρωτοστάτησαν να δοθεί η άδεια από τον Σουλτάνο της Κωνσταντινούπολης και ο Σουλτάνος έδωσε και χρήματα για την ανάγερση του Αγίου Μινά Όπω επίση. Ναι, κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε πολύ. Ναι, έδωσε χρήματα και ο αγά τη Αιγύπτου, διότι ο Άγιο Μινά έχει την καταγωγή του από την Αίγυπτο. Μάλιστα. Ναι, εστιάσουμε λίγο. Ναι. Τι ήταν αυτό που είπε ο έφυπο, ο άγνωστο έφυπο τους Τούρκου, για να μην προχωρήσουν σε σφαγή. Απλά ε, και μόνο που εμφανίστηκε. Απλά και μόνο εμφανίστηκε και με το σπαθί στο χέρι άρχισε να του εκδιώκει. Και αυτή θεώρησαν ότι είναι ο Αγιάν Αγά, κάποιο από του Τούρκου εξωματούχου, και ναι. υπάρχουσαν και έφυγαν. Μάλιστα, σε διαφορετική περίπτωση. Σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν σφαγιάσει όλου του χριστιανού, όπω είχαν πράξει και το 1821 μπροστά εκεί στον μικρό Αγιο Μινά. Πώ διατηρήθηκε αυτή η όμορφη παράδοση στο πέρασμα των αιώνων και των χρόνων ε, και των δεκαετιών. Ναι, είναι καταγεγραμμένη σαν ιστορία, εκκλησιαστική ιστορία και μάλιστα ε, η παράδοση λέει ότι για να ενθυμούνται οι χριστιανοί το γεγονός αυτό πριν την ανάγνωση του Ευαγγελίου κατά την ώρα της το αναγνώσεως του Αποστόλου διανύμονται κεριά στους πιστούς που τα ανάβουν σαν ένδειξη α πούμε ότι την ώρα εκείνη που διάβαζαν το Ευαγγέλιο έτσι εκείνη την ώρα εμφανίστηκε ο Άγιος Μηνάς και του επέτρεψε και στο τέλος έτσι για να είναι και χαρμόσυνο και έτσι πανηγυρικό το γεγονός, μοιράζονται αυγοκούλουρα. Την ίδια μέρα, επειδή πάντα μετά τη διακινήσουμε εβδομάδα, η δεύτερη μέρα ήταν η μέρα αφιερωμένη στους νεκρούς, διότι ο Χριστός ανέστησε και τους κεκοιμημένους και τους ζωντανούς, ε, η παράδοση του Ηρακλείου λέει ότι ο Μητροπολίτη λειτουργούσε στον νεκροταφείο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ε, γι' αυτό και μεταφέρθηκε η γιορτή την Τρίτη τη διακίνησή και όχι τη Δευτέρα, επειδή ε, κάποια συνοδική απόφαση έδωσε τη δυνατότητα να τελείται την Τρίτη τη διακίνησή μου. Την ημέρα εκείνη πηγαίνουν στα Σπιτάλια, δηλαδή στο 8ο Δημοτικό Σχολείο στην Παλιά Ακαδημία. Φέτο μάλιστα ο Αρχιεπίσκοπος μας επανέφερε και μια παλαιότερη παράδοση που λέει ότι έφταναν μέχρι και τον Άγιο Ματθαίο. Γιατί, διότι στη σφαγή του 21, όσοι χριστιανοί σφαγιάστηκαν γύρω από το Μικρό Άγιο Μηνά, ενταφιάστηκαν είτε στα σπιτάλια, είτε στον περίβολο του Αγίου Ματθαίου. Εκεί μάλιστα προστατεύτηκε και το λείψανο του Μητροπολίτη Κρήτης του Γεράσιμου, τον οποίο έσφαξαν οι Τούρκοι, μια γυναίκα της περιοχής, γνωρίζοντας προφανώς το ιστορικό, πιο ιστορικό, ο Μωάμεθ όταν επισκέφθηκε τη Μονή του Σινά, ήταν τόση η φιλοξενία των μοναχών που ενθουσιάστηκε. Έδωσε λοιπόν ένα σιγήλιο, ένα γράμμα και είπε ότι το μοναστήρι αυτό είναι υπό την προστασία μου. Μάλιστα συμβολικά οι μοναχοί έχουν χτίσει και ένα ε, υποτυπώδες έτσι μιναρέ, ο οποίο βέβαια δεν λειτουργεί, αλλά είναι προ τιμήν του Μωάμεθ. Αυτή η ευεργεσία του Μωάμεθ προ του Σιναίτε μεταφέρθηκε και σε όλα τα μετόχια του συνα. Έτσι λοιπόν ο Άγιο Μαστέο, σαν μετόχη του Αγίου Μινά, ήξερε η γυναίκα αυτή ότι προστατεύεται από του Τούρκου και έτσι πρόλαβε και έριξε στην αυλή όχι μόνο το σώμα του Μητροπολίτη Κρήτη, το οποίο ήταν ακέφαλο, Μάλιστα. αλλά και όλου του άλλου, επειδή οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να μπουν μέσα και να συνεχίσουν να κατακρεουργούν. Να, να πω μόνο ακόμα ναι. ότι στο κέντρο του Αγίου Μαρθέου είναι ε, ενταφιασμένο ο Μητροπολίτη Κρήτη ο Γεράσιμο. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Ναι. Ε, το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από τη σημερινή επέτειο του θαύματο ε, του 1826, ποιο είναι, απευθυνόμενος και στου τηλεθεατέ ότι ο Άγιο Μινά είναι πάντα παρόν σε όλε τι εκδηλώσει των ανθρώπων και εμεί έχουμε γίνει μάρτυρε πολλών θαυμάτων. Έτσι. Βέβαια, το μεγαλύτερο θαύμα είναι η ανέγερση του ναού. Και περιμένουμε τώρα να εκτελεστεί η μελέτη, να γίνει η χρηματοδότηση Σωστά. και να αρχίσει σιγά σιγά ο ναό να ξανασταθεί πάλι στα πόδια του. Το μήνυμα λοιπόν αυτό ότι ο Άγιο Μινά είναι ο φρουρό του Ηρακλείου, είναι ο προστάτη τη πολεό μα. Και καθημερινά οι άνθρωποι έρχονται στο ναό και καταθέτουν τα προβλήματά τους είτε ε, με δάκρυα είτε με χαρά ε, γιατί πάντα στέκει αργός σε όλες τους τις επιθυμίες. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Να είστε πολύ. καλά.